σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Development League, οι Λόξες αντιμετωπίζουν τους Iron Maidan. Οι Λόξες από τη μία με μία νίκη και δύο ήττες συνολικά στο πρωτάθλημα σε αυτές τις αγωνιστικές που έχουν δώσει. Ενώ από την άλλη οι Iron Maidan μετρούν δύο νίκες και καμία ήττα ήττη. Η σημερινή φιλοξενούμενη, οι οποίοι ξεκινούν και με ένα τρίποδο του Ταγκίνη για το 0-3. Ραχμάν πάσα στο πλάι. Θα έρθει η απάντηση και με το ίδιο νόμισμα. Από τον Μπενιουδάκη. Αυτό το εσυφαρίσει για το 3-3. Μάζεψαν τώρα οι γηπεδούχοι και παλαφέρνει στα χέρια του Χατζίδη. Τους αφήνει στον Μπάρλα. Έπαιξε με τον Χατζίδη, αλλάζει κατεύθυνση. Πάσα του θα καταλήξει σε αντίπαλο. Φεύγει ως την άλλη πλευρά, δεν τελειώνει καλά την φάση ο Θόδωρος Μαλτέζος. Ραχμάν υψώνει με τη βοήθεια του απλό, θα βάλει μπροστά την ομάδα του. Με το 5-3. Κρίς παίρνει και πάλι από τον Νταγκίνη. Εκτελεί για τρεις, δεν είναι καλό το σουτ. Και τώρα ο Μπαρλάς για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έχουν πάρει το προβάδισμα νωρίτερα με το καλάθι του Ραχμάν. Χατζίδης υποπίεση. Αστόχησε στο σουτ, μαζέψε ο Νταγκίνης. Τέτοιος άφησε στον Λιμνίδη. Λιμνίδης ξανά στην κορυφή. Πατάει γερά, σηκώνεται ευστοχή για να ισοφαρίσει. 5-5 λοιπόν. Ενώ διανύσαμε το πρώτο δίλεπτο της αναμέτρησης. Μπαρλάς κορυφή για να πάρει ο Μπενιουδάκης. Τρίποδο του Ραχμάν, καθόλου καλή εκτέλεση. Και τώρα Νταγκίνης. Άφησε την πλάτη σε μακρύ. Νταγκίνης κλειστική από δύο. Η πάσα έξω για τον Λιμνίδη. Θα αποφύγει τον αντίπαλό του. 4 δευτερόλεπτα τώρα, τελειώνει η επίθεση, πρέπει να σηκωθεί ο Νταγκίνης, γύρισε ωραία το κορμί του, δεν εκτέλεσε εξίσου καλά. Παλεύει και τα βάζει με όλους, θα δικαιωθεί τελικά. Και θα γράψει το 5-7. Με τετά κορμιά πάνω του, δεν δίστασε να ξαναεκτελέσει και βάλει προς τα τελικά την ομάδα του. Ωραία συνεργασία εδώ, πάει προς τα μέσα από στο Λάκος, δεν μπορεί να ευστοχίσει. Λιμνίδης τώρα θέλει να τρέξει. Άφησε δίπλα του, Μαλτέζος προσπάθησε να τον τροφοδοτήσει ξανά. Έγινε το λάθος, έκλεψαν οι γηπεδούχοι. Ραχμάν τώρα για δύο. Θετικό rebound από τον Μπάρλα. Μπενιουδάκης άφησε στην γωνία, Μπάρλας θα το πάρει από εκεί, έρκαν airball. Μαζέψε ο Παλιγιάννης. Καγκίνης με φόρα, δεν τελειώνει καλά το lay-up. Μπενιουδάκης άφησε στον Μπάρλα. Μπάρλας παίρνει και το screen. Πασάρει τελικά στον Αποστολάκο. Μια προσπίση του Χατζίδη, θέλει να πλησιάσει. Έκλεισε ο διάδρομος, το κόπηκε κιόλας από τον Νταγκίνη. Μαλτέζος. Συνειδιασμός για τους φιλοξενούμενους. Δεν θα φέρει κάτι καλό. Πάνω
κάτω η μπάλα τώρα στις τελευταίες φάσεις. Περιμένει ο Χατζής τους παίκτες του. Όχι, θα πάει μόνος τελικά στην προσπάθεια και πολύ καλά θα κάνει. Σοφαρίζει σε 7-7. Μια νέα ισοπαλία τώρα στο μάτς. Εδώ το καλάθι, έχει προηγηθεί φάουλ. Πρωτομαδικό για τους γηπεδούχους, πρωτομαδικό γενικά στο παιχνίδι. Αστοχή προσπάθεια από τον Μακρύ. Μια μακρινή πάσα με στόχο τον Χατζίδη, δεν θα φτάσει ποτέ η μπάλα σε εκείνον. 3-2 τώρα στην επίθεση. Προτιμάει να τελειώσει μόνος του ο Νταγκίνης. Είχε σίδερη προσπάθειά του. Δεν εκμεταλλεύει κανέναν εφηδιασμό τους οι φιλοξενούμενοι. Ένα τρίπολο τώρα από τον Μπάρλα. Δεν βρίσκει στόχο. Παραμένει έτσι το 7-7. Μακρύς. Πήρε και πάλι. Έπαιξε με τον Παλιγιάννη, που βρίσκεται στα αριστερά με τον Χατζίδη να έχει αναλάβει να το μαρκάρει. Πάσα πέρασε κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του, αλλά ο Λουμιέτης δεν είχε τον νου του την μπάλα. Χατζίδης πάει στο ανάποδο, λέει απ, δεν τελειώνει καλά. Κατοχή είναι για τους Iron Maidan. Ενώ στην θέση του Χατζίδη πέρασε τώρα ο Δελαλής. Λιμνίδης δίνει συνέχεια στο μάτς. Ξέγεται από την κορυφή. Δεν θα σημαδεύει σωστά. Μπαρλάς. Βενιουδάκης. Περνάει ωραία. Τα χαλάει όμως το τελείωμα και τώρα Λιμνίδης. Σε γρήγορα για τον Μαλτέζο. Έχει το φάουλ από τον Αποστολάκο, ο οποίος αμέσως σηκώνει το χέρι του να παραδεχθεί την παράβαση. Δεν θα γίνονται και τώρα δύο αλλαγές. Όχι μία αλλαγή για τους Iron Maidan. Στο μάτς πέρασε τώρα ο αγαπημένος Μαλτέζος. Στην θέση του Μακρύ. Μαλτέζος ετοιμάζεται για την βολή του, ευστοχή στην πρώτη, για το 7-8. Πάμε η δεύτερη. Μια ευκαιρία, άστοχη όμως και αυτή. Χαίρεται εδώ ο Παλιγιάννης. Και δέχτηκε έτσι το φαουλ ο Αποστολάκος. Θα το πάρει από αρκετά μακριά. Δεν σημαδεύει σωστά. Τώρα πέρασε εκτός και κατοχή είναι για τους Iron Maidan. Ο Αποστολάκος είναι και τελευταίος. Ο Μπάρλας μας πόρτε. Όχι το 13 είναι, όχι το 23. Ο Κοντάκος ήταν στη φάση. Ο λάθος. Λιμνίδης τώρα πατάει, γκάζι φτάνει και μέχρι το lay-up. Για το 8-10. Thank you.
Μπαρλάς. Μελαλής αφήνει τον Αποστολάκο για την σειρά του τον Μπενιουδάκη. Έχει μπροστά του τον Λιμνίδη. Μπαρλάς παίζει με τον Αποστολάκο. Θα το πάρει από την κορυφή. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα ψηλότερα. Τέτοιο Νταγκίνης. 2-15 στο ρολόι. Για να τελειώσει την πρώτη περίοδο, το σκορ στο 8-10, ένα μικρό προβάδισμα 2 πόντων για τους φιλοξενούμενους. Δεν μπορεί να το αυξήσει ο Λαγκίνης. Βλέπει τις επιλογές του Αποστολέκος. Υπάρχει φάουλ μακριά από την μπαλά. Το έκανε ο Αγαμένου Μαλτέζος. Κατήδης επιστρέφει και ο Λουπάσης θα περάσει το παρκέ τώρα για τους Lobsters. Κοντάκος άφησε στον Μπενιουδάκη. Λουπάσης και πάλι Μπενιουδάκης. 3 δευτερόλεπτα ακόμα, θα πρέπει να εκτελέσει ο Χατζίδης. Αυτό θα κάνει. Μόνο στο Παύλο θα βρει μπάλα. Λιμνίδης βλέπει τις επιλογές του. Θα έρθει στην άλλη άκρη ο Κίσας. Πήδηξε, δεν ευτόχισε. Τώρα Χατζίδης. Ψάχνει κάποια βοήθεια. Δεν και τον Λουπάση, πέρασαν στο κέντρο οι Lobsters. Ο Λουπάση θα πάει μόνο στη φάση. Έχει δεχτεί το φάουλ. Φάουλ νούμερο 3 πλέον για τους Iron Maidan. Δύο ομαδικά από την πλευρά των Lobsters. Στο Σίδερο η πρώτη. Έτσι οκ, η δεύτερη. Δεν αλλάζει το 8-10. Λιμνίδης. Νταγκίνης. Η πάσα του για κανέναν είχε ξεκινήσει η πορεία του προς την ρακέτα ο συμπαίκτης του. Έγινε έτσι το λάθος, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Μπενιουδάκη άφησε δίπλα του στον Μπελαλή. Μπελαλή, με συγχωρείτε. Άστοχη προσπάθεια από τον Μπενιουδάκη. Διεκδικήσιμη πάλι, αλλά ο Λιμνίδης θα την γραμμώσει. Τρέχει τώρα στην άλλη πλευρά ο Μαλτέζος. Αφήνει την πάρα στο καλάθι. Για το 8-12. Μπενιουδάκης. Χατζίδης βλέπει τι επιλογές έχει. Άφησε στο πλάι, τρίποδο τώρα του Μπενιουδάκη, όχι καλό. Μαλτέζος έχει φύγει μπροστά ο Νταγκίνης. Δεν σηκώνει κεφάλι ο Μαλτέζος, τελειώνει μόνο στη φάση. Ο Νταγκίνης όμως αγαπώ στην μπάλα. Και ανενόχοντος ο κύριο αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 8-14. 7 δευτερόλεπτα. Ένα, δεν θα εκτελέσει ο Κοντάκος, δεν προλάβε. Φινάλ λοιπόν στην πρώτη περίοδο με το σκορ να δείχνει 8-14. Δεύτερη περίοδος που βρίσκει μπροστά του Iron Maidan με 8-14. Από το 8-8 κατάφερε να φτιάξουν ένα σέρι 0-6 φιλοξενούμενοι και να πάρουν τώρα το προβάδισμα στα χέρια τους και την διαφορά επίσης. Έχει υπάρξει κάποιο σφύριγμα. Έχει υπάρξει ένα θεματάκι με τον πίνακα.
Και αυτό τώρα προσπαθούμε να λύσουμε. Κόλλησε το χρονόμετρο. Τώρα διορθώνεται σιγά σιγά. Ύψος δεν μπορούσε να εκτελέσει σωστά όμως ο Μαλτίτζος από την πάση του Παλιγιάννη. Ο Λαλής βρέθηκε στο έδαφος ο Μαλτίτζος. Κύριο Χατζίδης. Τρίποντο τώρα για τους Λόμπστερς, ως καλό. Θετικό rebound από τον Λουπάση. Ευκαιρία, τώρα είναι εύστοχο το σούτ, αλλά για δύο πόντους επίσης, αλλά εύστοχο. 14. Κίσας. Μαλτέζος. Κλείστηκε καλά ψέξω στον Παλιγιάννη. Και πάλι Κίσας στην κορυφή. Θα εκτελέσει. Βάλε στα μάτια στο Στεφάνι. Μια ευκαιρία τώρα. Παλιγιάννης δεν θα μπορέσει να γίνει αποδέκτης πάσας. Στέγεται για δύο ο Λουπάσης, το πήρε πάνω του, δεν το έβαλε. Χατζίδης μετά το επιθετικό rebound γυρίζει. Ενώ είσαι πάνω τον Κίσα βολημένο. Δεν αλλάζει το 10-14, δεν πλησιάζουν ακόμα περισσότερο οι Lobsters. Ένα τρίποδο τώρα με τη βοήθεια του ταμπλό από τον Καλκοπέδη για το 10-17. Χατζίδης πλησιάζει χωρίς καλή ισορροπία, εκτελεί όχι καλά. Τώρα Παλιγιάννης. Μαλτέζος. Κισάς. Βάλα στα δεξιά με τον Μαλτέζο να βλέπει τις επιλογές του. Θα περάσει, βρήκε διάδρομο, τον εκμεταλλεύτηκε μέχρι το τέλος για το 10-19. Απομακρύνονται στο συν 9 πλέον οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι βρίσκουν ευκολότερα λύσεις. Και έχουμε και time out τώρα για τους Lobsters. Επανέφεραν τώρα οι Lobsters, οι οποίοι βρίσκονται στο μείον 9 πλέον. Καθώς Καλκοπέδης και αγαπημένος Μαλτέζος έχουν ανεβάσει πλέον τη διαφορά. Στους 9 από τους 10-19 δείχνει τώρα φωτεινός πίνακας. Θα μειώσει εκεί ο Αποστολάκος. Το 10-19 πλέον. Ανεβάζει ο Κίσας. Κίσας κρατάει. Μαλτέζος έπαιξε με τον Παλιγιάννη, έχει στην πλάτη του τον Αποστολάκο. Και 7 δευτερόλεπτα για θέσιμα. Πάει κοντά σε αρκετούς αντιπάλους, θα καταφέρνει. 12-21. Περιτριγυρισμένος εκεί από κόστος στον Λόκτες ο Παλιγιάννης, αλλά δεν το σταμάτησε κανείς. Παρλάς. Σταθεί να αφήσει τον Δελαλή, όχι τελικά επιλέγει τον Αποστολάκο. Τώρα θα φτάσει μπάλα στον Δελαλή. 4 δευτερόλεπτα με το ένα χέρι παίρνει το φάουλ. Το έχει κάνει ο Γεράκος. Ο Χατζίδης επέστρεψε για τους Lobsters. Να αποκοινάζει το μάτς.
είναι και πάλι ο Μακρύς. Βελαλής, αστόχησε. Μαλτέζος. Σηκώνεται. Συνεχίζεται κανονικά η φάση. Γεράκος προσπαθεί να συγκρατήσει, πιέζεται από δύο, έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Τελαλής. Δεν θα μπει βάλα στο καλάθι. Βελαλές του 13-21, 5-48 το δευτερολόγιο για να πάμε στην ανάπαυλα. Πήρε ο Μακρύς, ύψωσε για τον Παλιγιάννη, έφτασε μπαλά στα χέρια του και φτώσε με το ανάποδο lay-up. Άψογη συνεργασία των δύο για να έρθει η διαφορά πλέον στις 10 πόντους, 13-23 δείχνει τώρα ο Φωτεινός Πίνακας. Παίρνει μια απόσταση 10 πόντων πλέον οι Iron Maiden, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι πιο αποτελεσματικοί από τους Lobsters. Αλήθεια έπαιξε τον Αποστολάκο για αυτούς με τη σειρά του για τον Χατζίδη, ας το έξω στο πλαϊνό σουτ. Λαλής μάζεψε 9-14 επίθεση. Αποστολάκος στα 8. Θέλει να γυρίσει ο μπάλας, έχει μπάλα από τα χέρια του. Έχει ακουμπήσει και κάποιος από τους Iron Maiden. Μένουν έτσι 4 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των Lobsters. Κάποια νεύρα ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Συνέχεια τώρα τον Δελαλή να χάνει. Μαλτέζος αυτή στον Γεράκο, κράτησε την ισορροπία του, τον πούλησε όμως η μπαλά. Βάλλας. Λαλής άφησε στον Ραχμάνη, πάσα έξω. Ένα σούτ από την περιφέρεια, όχι καλό. Βρήκε σίδερο ο Μπάρλας. Παραμένει για φορά στους 10. Μαλτέζος, ο Δωρής Μαλτέζος. Γιατί έχουμε και τον Γαμερνό να υπενθυμίζω. Έκλεψε ο Δελαλής. Πήρε το φάουλ από τον Καλκοπέδη. Θα πέρασε εκτός στην θέση του Λιμνίδης. Μπενιδάκης τώρα. Βάζει πλάτη ο Στολάκος, βρήκε την πάσα έξω για τον Μπενιδάκη. Κατζίδης με χώρο και χρόνο για να σημαδέψει σωστά, δεν θα το κάνει. Μαλτέζος Γιάννη αρκετά μέτρα, Λιμνίδης βλέπει τις επιλογές του, παίζει με τον Μακρύ. Περνάει, αναπερνάει και δεύτερο, βγήκε και ο Χατζίδης πάνω του, βρήκε την πάσα όμως. Αλλά ο Γεράκος δεν έκανε καλά τη δουλειά. Και συνέχεια έχουμε και το φαουλ από τον Μακρύ. Για να σταματήσει το φόρο των αντιπαλών. Στολάκος. Χατζίδης γυρίζει μπροστά από τον Παλιγιάννη, ούτε αυτός θα σημαδέψει στα Ραχμάν στη δεύτερη ευκαιρία. Ας το και αυτό το σουτ. Ακόμη επίθεση για τους Lobsters, ακόμα ένα στόχο σουτ. Δεν αλλάζει ούτε τώρα το 13-23. Κολλημένοι εξαιρετικά οι Lobsters, δεν μπορούν να βρουν εύκολα λύσεις. Έχουν βρει καλές προποθέσεις, δεν έχουν βρει το καλάθι. Κάτι θα κάνει τώρα ο Μαλτέζος και θα ανεβάσει την διαφορά στους 12. 13-25. Πεγκυδάκης. Τον ακολουθεί ο Λιμνίδης Χατζίδης. Και πάλι του άφησαν το σουτ. Και πάλι δεν αξιοποίησε την ευκαιρία του.
Λιμνίδης. Ξανά κάποιο συμπαίκτη. Κάνει στον Γεράκο. Για τον Μακρύ, Λιμνίδης ξανά. Πάσα έξω. Μακρύς κάνει και την τρίπλα. Σκάει την μπάλα. Τελεί ανενόχλητος. Δεν βγήκε κανένας. Ολομόναχος εκεί ο Μακρύς. Εκτελεί. Για το 13-28 και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στην δράση 2 και 10. Πριν πάμε στο ημίχρονο, 13-28. Πλέον δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Η Iron Maiden, με συγχωρείτε, καταφέρνει τώρα ο Πάκενστον κι άλλο, καθώς ούτε επιθετικά αλλά κυρίως ούτε αμυντικά δεν μπορούν να κάνουν καλά την δουλειά τους οι Lofters. Έτσι λοιπόν έχουν βρει κάποια μαρκάρι στα σούτ, έχουν βρει καλές επιλογές οι φιλοξενούμενοι για να απομακρυνθούν στους 15 πόντους. Εξακολουθούν ακολουθούν να βρίσκονται στους 13. Οι γηπεδούχοι τώρα θα κερδίσουν φαουλ ο Κοντακός και θα πάει και στην γραμμή για να φέρει κάποιον πόντο μετά από ώρα για τους γηπεδούχους. Την δεύτερη, μία στις δύο για το 14-28. Μακρύς. Δαγκίνης αυτή στον Λιμνίδη. Ακόμα ένα μαρκάρι στο σούτ από την περιφέρεια. Αυτή τη φορά δεν τιμωρεί ο Λιμνίδης, αλλά δεν μπορεί να καθαρίσει το rebound εδώ οι γηπεδούχοι. Ούτε ο Κοντάκος ούτε ο Αποστολάκος καθάρισαν την φάση. Νέα ευκαιρία έτσι για τους Iron Maiden. Λιμνίδης πλησιάζει, στέκεται, εκτελεί για δύο και το βάζει. 14-30. Μπάλας. Βγαίνει ο Μπενιουδάκης στην περιφέρεια, έχει σταματήσει την τρίπλα του. Στο Λάκος για τρεις. Όχι. Νέα 14 δευτερόλεπτα τώρα για τους Lobsters. Μπενιουδάκης. Πέφτει πάνω το Λιμνίδης, ο οποίος παραμένει να τον πιέσει. Νέο τρίποντο από τον Μπάρλα. Ας το πω και αυτό. 36 δευτερόλεπτα τώρα. Στην άλλη πλευρά ο Μαλτέζος έχει γίνει το φάουλ. Και έχουμε δύο βολές. Μισό λεπτό ακόμα για την λήξη για τις δεύτερες περίοδου. Στο Λάκος. Κερδίζει το φάουλ και φτάνουν πλέον τα 5 ομαδικά η Iron Maiden. Μέσα η δεύτερη. Μια επίθεση 24 λεπτά τώρα. Όλοι για τους φιλοξενούμενους. Λιμνίδης. Μακρύς. Ζητάει ο Πανηγιάννης, αυτόν πήγε μπαλά. Διεκδικήσει εμείς στην συνέχεια. Έχουμε τζάμπολ. Η κατοχή για ποιον είναι. Για τους Iron Maiden ξανά.
4-2. Έγινε το φάουλ από τον Αποστολάκο, ο οποίος διαφωνεί. Όπως και να έχει στη γραμμή τώρα θα πάει ο Παλιγιάννης με το χρόνο με τον έχει σταματήσει στα 4,7. Τέσσερα δευτερόλεπτα τώρα. Είναι ο λάθος εδώ από τους Lofters. Είναι λάθος εδώ αναφορά. Και έχουμε διακοπή τώρα για time out. Τελευταία επίθεση στον Iron Maidan. Μακρύς, ωραία, θα αφήσει τον Νταγκίνη για εκείνος. Θα πετύχει ένα σχετικά εύκολο καλάθι. Να δούμε 15-36 με το οποίο θα κλείσει και η δεύτερη περίοδος. Ξεκίνησε μόλις και η δεύτερη περίοδος εδώ στον Άγιο Νικολάο. Πάμε σε μια διακοπή. Γιατί πάλι υπήρξε ένα θεματάκι με τον φωτεινό πινάκα. Ξεκινάμε και πάλι. Μπήκαμε στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης. Εδώ στον Άγιο Νικολάο. 15-36 το σκορ. Οι φιλοξενούμενοι έχουν ακόμα την θέλεια τα καλά. Ένα πολύ καλό δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν οι Lofters. Οι παιδιούς έμειναν χαμηλά επιθετικά, αμυντικά επίσης δεν στάθηκαν καλά. Και έτσι οι αντίπαλοι τους πλέον έχουν πάρει ένα πάρα πολύ καλό προβάδισμα, το οποίο θα αυξήσουν τώρα με τον Κατσανό. 15-38. Παιχνιδάκης. Πάσα πέρασε για τον Λουπά σε ανάποδο, λέει, από εκεί χωρίς καν να κοιτάει το Στεφάνι. Πολύ ωραία προσπάθεια εδώ από τον Λουπάση. Για το 17-38. Καγκίνης είδε τον Λιμνίδη. Στάθηκε από μέση απόσταση, εκτέλεσε. 17-40. Λαλής. Κάνει τις σταυρωτές. Καλή άμυνα. Κατζίδης με τον Ντακίνη μπροστά του. Είναι πιο πίσω στον Μπενιδάκη. Και αυτός θα κλειστεί, δεν βρίσκει εύκολα χώρο. Κατζίδης το 1 δευτερόλεπτο δεν υπήρξε κάποια εκτέλεση. Έφτασε το 0 το χρονόμετρο χωρίς να το αντιληφθούν οι Lofters. Συνέχεια με Λιμνίδη. Και σας αφήνει στην γωνία. Ντακίνη θα το πάρει. Έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη. Περασμά τώρα αφήνει στον Δελαλή. Πενιουδάκης για 3 εκτελεί. Για το 20-40. Το κάνει όλα μόνος, θα δεχθεί την τάπα στα ίσα. Ναι, ευκαιρία με Κίσα, πέταξε όπως όπως την μπάλα. Ντακίνης πήρε το rebound, πήρε και το foul. Και θα πάει τώρα στην γραμμή. Τα δύο βολές.
αστοχή η πρώτη. Μέσα η δεύτερη για το 20-41. Μόνο επιστρέφει ο Κεράκος για λογαριασμό των Iron Maidan. Τελαλής. Πιέζεται ψηλά από τον Μαλτέζο. Μπεκυνδάκης σε ένα νέο δικό του τρίποντο. Αυτή τη φορά δεν είναι η ίδια κατάληψη όπως νωρίτερα. Λιμνίδης περνάει από τον Χατζίδη. Περνάει και ανάμεσα από δύο αντιπάλους και εκτελεί. Ο Λιμνίδης, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριος σε αυτές τις πρώτες στιγμές της τρίτης περίοδου. Συν 23 πλέον υπέρ των Iron Maidan. Μπεκυνδάκης. Το σπίτι από το Λουπάση εκτέλεσε, στην συνέχεια μετά από τρίπλα μπήκε και βγήκε η μπάλα. Ο Γεράκος τη μαζεύει για να την αφήσει στον Λιμνίδη. Τσεκάρει αυτές τις επιλογές, το εξετάζει που βρίσκονται οι συμπαίκτες του. Κατσάνος το θέλει το τρίποντο, αλλιώς η προσπάθειά του από τον Δελαλή. Μπάλα έτσι είναι και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Προσπίση από τον Μαλτέζο και εκτέλεση στη συνέχεια για το 20-45. Δελαλής. Βενιουδάκης. Δυσκολεύεται να περάσει από τον Λιμνίδη. Ραχμάν εκτελεί για 3. 23-45. Δεν αντιλήφθηκαν εδώ οι Λόλφερς ότι έκλεψε ο Χατζίδης. Σηκώνεται και εκτελεί νέο τρίποντο για το 26-45. Πρώτα ο Ραχμάν, τώρα ο Χατζίδης, εκτελούν από μακριά για να μειώσουν κάπως την απόσταση, η οποία παραμένει μεγάλη. Λεμνίδης. Πυροκίσας και έπαιξε με τον Γεράκο. Χατζίδης θα παίξει πολύ καλή άμυνα. Έχει τελειώσει ο χρόνος επίθεσης. Πάρα πολύ καλή αντίδραση εδώ από τον παίκτη των Lockers. Συνέχεια τώρα με μπάρλα. Δελαλής. Μπάρλας έκανε την προσποίηση, στάθηκε για 2. Δεν βγήκε μπάλα στο καλάθι και μαζέψε ο Λιμνίδης. Τρέχει ο Λιμνίδης, αφήνει στον Κίσα. Θα το πάρει τελικά το τρίποντο Μαλτέζος. Νέα ευκαιρία με Λιμνίδη. Και αυτός θα φέρει τους 2 πόντους για το 26-47. Πάσα στην κορυφή. Ο Μπάρλας δεν θα σημαδέψει σωστά. Θα πέσει πάνω του ο Χατζίδης, θα του κάνει το φάουλ. Θα προσέρχεται τώρα ο Κατσάνος για να μπει στην θέση του ο Καλκοπέδης. Και σας άφησε στον Μαλτέζο. Λιμνίδης υποπίεση, το τρίποντο άστοχο επίσης. Σας είπε ξανά ο Λιμνίδης, σε αυτόν θα πάει μπαλά. 8 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση. Σας για 3, σας το έχει και αυτός. 1-26-47. Κάτι λιγότερο από 4 λεπτά ακόμα για να αφήσουμε πίσω μας και την τρίτη περίοδο. Ένα εύκολο καλάθι εδώ από τον Χατζίδη, ο οποίος θα φτάσει στο τέλος του δρόμου για το 28
47. Γεράκος. Έκλεψαν οι γηπεδούχοι. Περνουδάκης βρήκε απέναντι τον Βελαλίδη, θα διστάσει να εκτελέσει. Η κατοχή είναι και πάλι για τους Lobsters, καθώς δεν μπόρεσαν να καθαρίσει το rebound εκεί φιλοξενούμενοι. Και έτσι δίνουν μια νέα επίθεση 14 δευτερολέπτων στους αντιπάλους τους. Και τελικά η μπάλα είναι για τους Iron Maidan. Παραδέχτηκε ο Χατζίδης νομίζω προς το μήν του, γι' αυτό και το χειροκρότημα από τους αντιπάλους του. Και σας ύψωσε, δεν έφτασε όμως ποτέ η μπάλα στον Γεράκο. Μπάλας. Τώρα Μπενιουδάκης. Μελαλής από κοντά, κάνει το φάουλ με τον Κίσα. Πρώτη βολή. Αυτή ήταν 30-47. Στις 17 από τους πλέον η διαφορά. Κάπως μείωσαν την απόσταση Lobsters, ωστόσο έχουν ακόμα πολλή δουλειά να κάνουν. Από το πλάι δεν μπορεί να ευστοχίσει και μάζεψε ο Μπάλλας και κέρδισε και το αδιαθλητικό φάουλ από τον καρκό παιδί. Δύο βόλες έτσι τώρα για τον παίκτη των Lobsters και η μπάλα θα πάει και πάλι στους γηπεδούχους. Ευστοχή στην πρώτη προσπάθεια, 31-47. Μέσα και η δεύτερη, 32-47. Την μπάλα ξανά στα χέρια των Lobsters. Πάνε φερό Δελαλής. Μπενιουδάκης. Ο Μπάλλας. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Με την δεξιά ραβέρσα εκεί δεν μπορούσε ο Κοντάκος. Μαρτέζος πάει μόνος του. Δεν τελειώνει καλά, Ντακίνης κλεισμένος εκεί από δύο, θα πάρει το φάουλ τελικά από τον Αποστολάκο. Είναι τώρα οι φιλοξενούμενοι. Μακρύς αφήνει στην γωνία. Μαλτέζος θα το πάρει από εκεί. Δεν είναι καλό το σουτ. Στο Λάκος. Αυτή στον Μπάλλα. Πάσα απέναντι. Μενιουδάκης θέλει να εκτελέσει για τρεις. Δεν έχει βρει μπάλα ο Στεφάνη, έτσι αναγκαστεί να εκτελέσει να προλάβει και το χρονόμετρο από το Λάκος. Και τώρα Ντακίνης. 1-38 στο ρολόι για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Δεν βιάστηκαν εδώ οι φιλοξενούμενοι. Ντακίνης το ζήγησε, το πήρε και το έβαλε. 32-50. Είχαν αρκετή ώρα να σκοράρουν η αλήθεια οι φιλοξενούμενοι από το 26-47. 32-50 βρίσκεται τώρα το σκορ. Βελαλής. Μενιουδάκης μένει με τον Μαλτέζο. Βελαλής πάει κόντρα στον Μακρύ. Καλή άμυνα. Θα πετάξει αυτό στην μπάλα. Και τώρα έχουμε μόλις ένα δευτερόλεπτο. Οι Lobsters κάποιος θα πρέπει να πιάσει την μπάλα και να εκτελέσει. Και έχουμε τεχνική ποινή στον Δελαλή τώρα.
ο οποίος διαμαρτύρηθηκε νομίζω για την φάση νωρίτερα. Μπενιουδάκη θα πετάξει όπως όπως την μπάλα. Δεν θα φτάσει στο σωμάνι εκείνη. Και τώρα τρέχει ο Μαλτέζος. Πάει με φόρα και κερδίζει το φάουλ. Είναι το τέταρτο φάουλ του Αποστολάκου. Και 32, 52 τώρα. Μπάλας, 45 δευτερόλεπτα ακόμα στην περίοδο. Ρίξανε ο Μπάλας. Κρατάει στα 9. Έχει πάνω τον Μαλτέζο, θέλει να παίξει κοντρά σε εκείνον. Γκαγκίνης μαζεύει την μπάλα. Θα μένει και κάποια δευτερόλεπτα συνέχεια για μια τελευταία επίθεση. Δεν πέρασε η πάσα. Ο Εγωπέδης επανέφερε. Μακρύς. Ήψος ωραία, πανέξυπνη πάσα για τον Καλκοπέδη, δεν θα την κάνει, άσεστε εκείνος. Έχει καλύτερο τώρα για τους Λόπτερς. Φίλο Μπάρλας, γυρίζει στα 3, 2, 1. Υπάρχει φάουλ, ψηλά από τον Μακρύ. Είναι σε νεκρό χρόνο η βολή. Έτσι λοιπόν αποσύρονται οι δύο ομάδες. Θα εκτελήσει δύο βολές και θα λήξει η τρίτη περίοδος. Θα μπει μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 34-52 και αυτό είναι το σκορ μετά το πέρας της τρίτης περίοδου. Πήγαμε τώρα και στην τετάρτη περίοδο. Θα έχει να μετράει αντίστοιχα και το τέταρτο δεκάλεπτο εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Με τους Iron Maidan να προηγούνται με 34-52, 34-54 τώρα. Από την προσπάθεια του Νταγκίνη. Τρογγυλά, τρογγυλά στους 20 πόντους και πάλι διαφορά που χωρίζει τις δύο ομάδες. Χατζίδης. Ωραία κίνηση, πολύ ωραία, θα πάει μέχρι το καλάθι για το 36-54. Παλιγιάννης. Είναι στον Μακρύ. Ήρθες αυτός για τον Νταγκίνη. Δεν μπορούσε να βρεθεί σε θέση βολής. Πιέζεται και από τον Χατζίδη και από τον Μπενιουδάκη. Μαλτέζος στο 1 δευτερόλεπτο, νέα ευκαιρία του Νταγκίδη, είναι και εκεί. Για το 34, για το 36 με συγχωρείτε, 56. Μπάρλας. Μπενιουδάκης.
έχει γίνει φάουλ από τον Θοδωρή Μαλτέζο. Το παραδέχτηκε αμέσως. Λουπάς στην επαναφορά, έπαιξε με τον Μπαρλά. Βρήκε τον Κοντάκο πατώντας τη γραμμή αυτός. Λουπάς μαζεύει. Ναι, επίθεση για τους Lobsters. Μπαρλάς πιεζόμενος, δεν μπορεί να βρει στόχο. Μπαλά πέρασε εκτός. Και κατευθεί. Είναι για τους Iron Maidan. Μαλτέζος. Παλιγιάννης προσποιήθηκε. Στάθηκε στον αέρα, κόπηκε όμως από τον Χατζηδή. Επόμενο 14 δευτερόλεπτο τώρα στο ρολόι. Ταγκίνης γυρίζει. Τον εκτελεί καλά, βρήκε όμως τον Παλιγιάννη. Βάλα και πάλι εκτός. Να δούμε για ποιον είναι η κατοχή για τους Iron Maidan ξανά. 14 δευτερόλεπτο στο ρολόι της επίθεσης. Παλιγιάννης σηκώνεται και αρδίζει το φάουλ. Στο σίδερο η πρώτη. Πάει στην δεύτερη. Μπαρλάς. Χατζίδης. Έδειξε και ο Μαλτέζος πάνω του. Η πάσα του κατέληξε σε αντίπαλο. Παίγει στην άλλη πλευρά τώρα ο Μαλτέζος. Πάει στα ίσα κόντρα στον Μπαρλά. Έχουμε νέο φάουλ. Βολές. Μαλτέζος τώρα στη γραμμή. Βάζει την πρώτη, 36-58. Μέσα και η δεύτερη, 2 στις 2, 2-36-59. Ματζίδης. Ο Παλιγιάννης έχει κάνει τώρα το φάουλ. Έγινε επαναφορά. Ένα τρίποδο του Λουπάση Χατζίδης, προσπάθησε κατευθείαν. Έκανε και το φάουλ στη συνέχεια πάνω στον Λιμνίδη. Συνέχεια τώρα με Λιμνίδη. Ταγκίνης αφήνει στον Μαλτέζο, αυτός εκτελεί και φτωχεί κιόλας. 36-62. Διαφορά πλέον έχει ξεφύγει για τα καλά. Νομίζω όπως ξέρουμε ήδη τον νικητή της αναμέτρησης. Το μόνο που απομένει πλέον είναι να δούμε ποια θα είναι η τελική διαφορά του παιχνιδιού. Λιμνίδης πατάει γκάζι. Βλέπει τι επιλογές έχει, αφήνει έξω. Ένα νέο σου τριών πόντων ας το πάρει τη φορά. Και σας μαζεύει σε δεύτερο χρόνο, του έχει την μπάλα όμως μέσα από τα χέρια. Μπαρλάς. Πάει μέχρι το τέλος, έχει βρει το χέρι. Ο Λιμνίδης. Ενώ επιστρέφουν Δελαλής, Ραχμάν και Αποστολάκος για τους Lobsters.
Θα μπει η πρώτη βολή. 37-62. Και 38-62 τώρα. Παλτέζος. Πήγε στα αριστερά ο Ντακίνης, η μπάλα πέρασε εκτός και είναι η κατοχή για τους Lobsters. Πάρλας, άφησε στον Δελαλή. Τέλεσε πίσω από το σκρίνι του Αποστολάκου, η μπάλα πέρασε κατευθείαν εκτός. Αργά. Μυρίζει δε τον Κίσα. Μαλτέζος ύψωσε. Μάζεψαν οι γηπεδούχοι. Και τώρα από το Λάκος. Μπαρλάς δεν θα διστάσει να εκτελέσει. Ίσα ίσα θα βρει μπάλα Στεφάνη. Ραχμάν πάει στον ανάποδο λέει. Βρήκε μόνο μπάλα ο Λιμνίδης. Τώρα θα χάσει. Χατζίδης. Έπαιξε με τον Δελαλή. Θα φτάθει να γυρίσει. Θα πάρει το φάουλ από τον Λιμνίδη. Και έχουμε αλλαγές τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ραχμάν. Προσπαθεί και στην πολυκοσμία, η πάσα κατέληξε έξω στον Αποστολάκο. Αυτός θα πάρει ένα μακρινό σουτ. Προσπάθησε και με τη βοήθεια του Αυλό να καταφέρει κάτι, δεν κατάφερε όμως τίποτα. 4-40 ακόμα για το τέλος. 38-62 βρισκόμαστε. Αλκοπέτησα παίζει και πάλι με τον Κίσα, για αυτούς με τον Γεράκο. Προσποίηση εξαιρετική από τον Μακρύ, αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Από τον με συγχωρείτε, δεν ήταν ο Μακρύς. Ο Κατζάνος έκανε την προσποίηση νωρίτερα. Ραχμάν για 2. Δεν μπαίνει το καλάφι και σας μαζεύει. Μαλτέζος έχει μόνο τον μπάλα μπροστά του, θα πετύξουν και οι δύο. Δεν θα μπορέσει να ανήκει στον αντίπαλο τώρα εδώ στον Iron Maidan. Χατζίδης, κερδίζει το φάουλ τον Γεράκο. Θα μπει η δεύτερη. Βγαίνει δυναμικά ο Χατζίδης και κλέβει. Φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Θα βάλει το καλάθι. 241-62. Μαλτέζος. Έμεινε με τον Μπάρλα. Θα παίξει τώρα με τον Γεράκο, ο οποίος πάνω τον Ραχμάν πάει για βοήθεια και ο Αποστολάκος. Προσποίηση από τον Κατσάνο. Κίσας από αρκετά μακριά, δεν θα μπει πάλι στο καλάθι και ο Χατζίδης καθαρίζει. Τρέχει ο Χατζίδης και αφήνει την κατάλληλη στιγμή στον Δελαλή. Αυτός θα βάλει την πάλι στο καλάθι για το 43-62. Για 3 λεπτά τώρα. Μαλτέζος για 2. Αναπηδάει η μπάλα. Θα τα λύγει στα χέρια του Χατζηδί. Που θα επιχείρησε και πάλι να τρέξει. Έχει επιστρέψει όμως τώρα έγκαιρα η άμυνα των Iron Maidan. Πολύ ωραία η κίνηση. Μπήκε και δίκαιο όμως η μπάλα. Στο έδαφος ο Αποστολάκος.
Σηκώθηκε. Έχει κερδίσει και το φάουλ. Έχει η πρώτη. Αμένει και η δεύτερη, πάει εκεί να παρεύει στη φάση. Ο Γκαλαλής δεν καταφέρει να κλέψει. Τώρα ο Μαλτέζος. Γεράκος ζήτησε, πήρε και εκτέλεσε από κοντά. Πολύ απλά γίνεται εδώ η δουλειά. 43-64. Μπαρλάς. Ατζίδης από την περιφέρεια. Γκαλαλής γυρίζει. Παίρνει το φάουλ. Σκοτών Κίσα. Και καλιά νεύρα τώρα. Πέρασε γρήγορα η ένταση. Χαμένη πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 44-64. Γεράκος. Έλαβε την άμυνα. Κάνει και την δεύτερη. Ένα και 41 και 49 ακόμα για το τέλος. Ατζίδης έπαιξε. Ραχμάν θα πάρει το τρίποντο. Ατζίδης ο Λιμνίδης. Ωραία, εδώ η συνεργασία, έρχεται το καλάθι. Ατζίδης. Λιμνίδης έκλεψε. Στην άλλη πλευρά θα σταματήσει ωραία το κορμί του. Μια ευκαιρία και καλάθι. 244-68. Ατζίδης. Τελευταία δευτερόλεπτα τώρα στην αναμέτρηση. Άστοχο το σουτ. Η Άρμα ήταν κοντά στην τρίτη νίκη τους. Θα συνεχίσουν αίτητη την Development League. Από την άλλη θα γνωρίσουν την τρίτη τα σήμερα οι Lofters. Ένα τρίποδο τώρα, εύστοχο. 44-71. Ατζίδης, πασάρι, πάσης από κοντά, δεν μπορεί.
12 δευτερόλεπτα ακόμα. Πήρα λοιπόν εδώ στον Άγιο Νικόλαο, νίκη για τους Lobsters, για τους Iron Maiden, με συγχωρείτε, οι οποίοι θα επικρατήσουν με 44-71 επί των Lobsters.